Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας στο πλαίσιο της έκτακτης ενημέρωσης του Open. Μένουμε σπίτι για τον κορονοϊό και πάμε στη Δέσποινα Βλεπάκη για να δούμε τα νεότερα από το Υπουργείο Υγείας ό,τι αφορά τα κρούσματα και τα θύματα από τον φωνικό ιό. Δέσποινα. Βασίλη, όπως ανακοίνωσε και χθες ο καθηγητής Σωτήρης Σιόδρας, η πορεία του ιού στη χώρα μας θα είναι ανάλογη της στήριξης των μέτρων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που μας δόθηκαν χθες, 71 νέα κρούσματα παρουσιάστηκαν. Το σύνολο πλέον των επιβεβαιωμένων κρούσματων κορονοϊού στη χώρα μας είναι 892. 57 ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδες συντατικής θεραπείας, εκ των οποίων οι 54 δίνουν μάχη με τη ζωή τους και είναι διασωληνωμένοι. Οι περισσότεροι είναι άνδρες με υποκείμενα νοσήματα. Τώρα η Ελλάδα θρηνεί 26 νεκρούς με μέσο όρο ηλικίας στα 73 έτη. Από αυτούς 21 είναι άνδρες και οι 5 γυναίκες. Ένας από τους ασθενείς που έχασαν τη μάχη με τη ζωή δεν είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα. Να σου πω ότι τέλος ότι αργά το βράδυ έγινε γνωστή η είδηση για έναν άνδρα 84 ετών, ο οποίος νοσηλεύτηκε 10 μέρες πριν στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας κατέληξε μέσα σε λίγες ώρες. Του είχαν λάβει δείγμα οι γιατροί και τα αποτελέσματά του βγήκαν 4 με 5 μέρες μετά. Ήταν και αυτός θετικός στον κορονοϊό. Αναμένουμε πάντοτε τις επίσημες ανακοινώσεις τις 6 το απόγευμα εδώ στο Υπουργείο Υγείας. Βασίλη. Από τον λοιμοξιολόγο τον κύριο Τσιόδρα. Δέσποινα, σε ευχαριστώ πολύ. Επόμενη, κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Open σε μία ώρα από τώρα. Να είστε όλοι καλά.